Λοιπόν, πάμε στην τελευταία μας συζήτηση πριν από την εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής. Φιλοξενούμε σήμερα τέσσερις υποψηφίες για ακριβώς τα ευρωπαϊκά έδρανα. Είναι κοντά μας η κυρία Φιξάνθου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Είναι η κυρία Κατερίνα Χριστοφίδου. Καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα, Σταυριανή. Είναι η κυρία Τζόρτσια Παναγιώτου. Καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Και στη Λεμεσό θα είναι σε λίγο η κυρία Μαρίνα Νικολάου. Θα ξεκινήσουμε με εσάς, κυρία Ξάνθου. Αυτό που βεβαίως βλέπουμε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι το πολύ μειωμένο ποσοστό συμμετοχής. Κάθε πέρσι και καλύτερα, θα μπορούσε να πει κάποιος. Βεβαίως αυτό δεν είναι λύση. Οι πολίτες θα πρέπει να εκφράσουν την άποψή τους. Θα θέλαμε να μας πείτε γιατί παρατηρείτε αυτή η εικόνα και αν εκτιμάτε ότι λόγω του χαρακτήρα της τρέχουσας προεκλογικής περίοδου θα δούμε την έκπληξη. Κοιτάξτε να δείτε, πάντοτε στις ευρωεκλογές φαίνεται ότι οι Κύπροι νιώθουν περισσότερη ελευθερία να απέχουν. Η άποψη μας βέβαια είναι ότι είναι παράλογο αυτό, δεδομένου ότι έναν 80% των νομοσχεδίων και των κανονισμών που υπερψηφίζονται από την Κυπριακή Βουλή πρόκειται για εναρμονιστικές διαδικασίες. Δηλαδή έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις σε επίπεδο ευρωπαϊκό και εμείς πρέπει απλά να τα εντάξουμε στο δικό μας νομοθετικό πλαίσιο. Αλλά όσον αφορά το ποιος φταίει, νομίζω ότι πρώτιστα φταίμε εμείς τα πολιτικά κόμματα και πρέπει να παραδεχτούμε την ενοχή μας. Όταν παρατηρούν αυτούς τους καυγάδες, όταν παρατηρούν να μην υπάρχει ξεκάθαρος λόγος, όταν βλέπουν χωρίς εδών πολιτικούς και πολιτικάντιδες να βιέζουν και να λένε παραμύθια της καλυμάς προεκλογικά και έχουν απογοητευτεί πάρα πολύ, νιώθουν ότι τουλάχιστον, λανθασμένα βέβαια αν το δεις αριθμητικά, αλλά νιώθουν ότι με την μη συμμετοχή θα μπορέσουν να επιλύσουν τα προβλήματα τα διαχρονικά που υπάρχουν στον πολιτικό βίο του τόπου. Κύριε Ξάνθου, όμως, εγώ διαπιστώνω μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε αυτές τις ευρωεκλογές από τον κόσμο, και όλοι κινούμαστε και όλοι μιλάμε με κόσμο, από ό,τι μπορώ να πω ακόμα και στις προεδρικές, στις τελευταίες προεδρικές. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Υπάρχει και κόσμος που μας λέει «Δεν θα πάω, δεν με αφορά, δεν ασχολούμαι». Υπάρχει όμως έντονο ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον υπάρχει. Δεν μπορώ να κατανοήσω. Και συζήτηση. Δεν μπορώ να κατανοήσω τον κόσμο που λέει ότι θα απέχει από τις εκλογές. Είναι κάτι ξένο προς τη δική μου αντίληψη, κουλτούρα και πολιτική. Και δεν με αφορά. Δεν μπορώ να καταλάβω το «δεν με αφορά». Όμως αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ευθύνη στον πολιτικό κόσμο. Και όπως προέκυψε και από μια εξαιρετική συζήτηση που είχαμε με αφορμή μια συνδιοργάνωση των Φίλων της Γης και του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, για να τα λέμε αυτά, για να επικροτούμε τις καλές διοργανώσεις, προέκυψε μια συζήτηση με νέον κόσμο που είχε έρθει για να ακούσει τις απόψεις μας, όχι μόνο για τα περιβαλλοντικά, αλλά γενικότερα για θέματα νεολαίας και πιο έτσι πρόσφατα και φρέσκα θέματα. Και καταλήξαμε ότι ένα σοβαρότατο πρόβλημα είναι η έλλειψη πολιτικής αγωγής, σωστής πολιτικής αγωγής. Είτε σε θεσμικών επίπεδων, στη μέση εκπαίδευση, όπου υποτίθεται ότι είναι ενταγμένο ως μάθημα, αλλά με δεδομένο ότι χρησιμοποιούμε υλικό το οποίο παράγεται στην Ελλάδα, με δεδομένο ότι είναι φιλόλογοι που παραδίδουν το συγκεκριμένο μάθημα και πολλές φορές το χρησιμοποιούν για να συμπληρώσουν κενά που έχουν δημιουργηθεί για τα βασικά μαθήματα, υπάρχουν ελλείψεις. Και επιπλέον η έλλειψη πολιτικής αγωγής στη διαβίωμάθησή μας. Γίνονται αλλαγές των εκλογικών νόμων, γίνονται αλλαγές στον πολιτικό βίο. Και εάν εμείς ως πολιτικά κόμματα, ως κύτταρα δημοκρατίας, δεν είμαστε σε θέση να κρατούμε ενημερωμένο τον κόσμο μας και εξακολουθούμε να προσπαθούμε να μαντρώνουμε τους ψηφοφόρους ανάλογα με το τι μας βολεύει, τότε δεν θα δούμε βελτίωση. Κάποια στοιχεία που αναλύθηκαν στις προηγούμενες ευρωεκλογές δείχνουν ότι οι νέοι δεν πάνε να ψηφίσουν. Και ιδιαίτερα οι νέοι που είτε σπουδάζουν είτε βρίσκονται στην ανεργία. Και αυτό θεωρώ πως στέλνει πάρα πολλά μηνύματα. Άρα υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να αναλυθούν και να ληφθούν υπόψη και που στέλνουν παράλληλα αυτά τα μηνύματα που έχουμε αναφέρει. Και είναι σημαντικό ως πολιτικά κόμματα να κάνουμε τους παραλληλισμούς με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη και κυρίως με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ. Τα μακρά κοντά έγιναν. Εάν οι νέοι μας, εάν τα άτομα τα οποία παραλαμβάνουν ουσιαστικά το μέλλον μας, δεν αντιλαμβάνονται το πόσο κρίσιμο είναι να εκφράζουν την άποψή τους μέσα από την ψήφο τους για το ποια άτομα θέλουν να έχουν τον πολιτικό έλεγχο του κράτους τους, θα έχουμε φαινόμενα τύπου Τραμπ, θα έχουμε φαινόμενα τύπου Φαράγκ.
Κυρία Χριστοφίδου, Κατερίνα, θεωρείς ότι πρέπει να διαχωρίζουμε τόσο πολύ τις ευρωεκλογές σε Ευρώπη και Κύπρο? Είναι τόσο μακριά το ένα από το άλλο? Λέμε, ας πούμε, δεν συζητήσαμε τα ευρωπαϊκά ζητήματα, ασχοληθήκαμε περισσότερο με την εσωτερική επικαιρότητα. Αλλά ένα ερώτημα που τίθεται είναι ότι την Ευρώπη την κυβερνούν οι κυβερνήσεις που κυβερνούν τα κράτη. Δεν την κυβερνά μια ξεχωριστή κυβέρνηση. Δεν είναι και τόσο άσχετα. Είσαι μέσα στο μυαλό μου. Ναι. Γιατί είναι ακριβώς αυτό. Δημοσιογραφικά φαίνεται που σκεφτούμε. Ίσως, ναι. Όντως, έχεις απόλυτο δίκαιο. Η Κύπρος είναι Ευρώπη. Δεν είμαστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κάθε τι, και ιδιαίτερα αφού μιλάμε για εκλογές, για την εκλογή με εκπροσώπων μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε έναν τεράστιο βαθμό επηρεάζει την καθημερινότητά μας σε έναν μεγάλο ποσοστό. Και να μου επιτρέψετε με αυτή την ευκαιρία να δώσω κάποια παραδείγματα τα οποία έχουν και σχέση με τη σύνθεση του πάνελ μας σήμερα. Είδατε, έχετε επιλέξει έναν γυναικείο. Δεν επιλέξαμε, τυχαία. Σας ευχαριστούμε, γιατί δεν θα έκανα ποτέ μου σκόπιμα κάτι τέτοιο. Εγώ το ξέρετε. Ευχαριστούμε, γιατί συνήθως κάνουμε πολύ καλύτερους διαλόγους. Μας έχει ξανατύχει και με την κυρία Χριστοφίδου και την κυρία Γιώργια Κωνσταντίνου Παναγία. Δεν είναι θέμα διαλόγου περισσότερο. Θα αγγίξω ένα θέμα που πραγματικά με προβληματίζει. Και δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά είμαι υποχρεωμένη να το θέσω και ως έτσι πολιτική θέση. Αλλά ναι, το πρώτο είναι ότι δεν είναι ξεχωριστά. Δεν είναι άλλος πλανήτης η Ευρώπη και άλλος πλανήτης η Κύπρος. Τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας εδώ στον τόπο μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Γιατί και οι εκπρόσωποι θα πάνε στο Ευρωκοινοβούλιο να τοποθετούνται, να παίρνουν θέσεις, να ψηφίζουν για ζητήματα που μας αφορούν. Παράδειγμα, ναι, γυναίκα. Θέματα ισότητας. Αν πάρουμε ως επιστημονικό εργαλείο τις δημοσκοπήσεις, που είναι το μοναδικό επιστημονικό εργαλείο που έχουμε αυτή τη στιγμή, ούτε για δείγμα. Ούτε για δείγμα δεν πρόκειται η Κυπριακή Δημοκρατία να εκπροσωπηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο από γυναίκα. Αυτόν με προβληματίζει σοβαρά με ποια έννοια. Έχουμε προχωρήσει πολύ στα θέματα ισότητας, αλλά δυστυχώς, επειδή αναγκαστήκαμε ως Κυπριακή Βουλή να εναρμονιστούμε, ως Κυπριακή Δημοκρατία να εναρμονιστούμε, εάν δεν γίνονταν σοβαρές δράσεις και για το περιβάλλον και για τη γυναίκα και για αυτά τα ζητήματα που εδώ στην Κύπρο κάποια στερεότυπα μας εμποδίζουν. Οι αντιλήψεις δεν έχουν αλλάξει, οι νοοτροπίες δεν έχουν αλλάξει ακόμα. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Η γυάλινη όμως οροφή υπάρχει. Ήδη πρόσφατα ένα στοιχείο που έχει να κάνει με την ίση αμοιβή και ίση αξία εργασία, που υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στην Κύπρο, νομίζω είναι γύρω στο 14%, μειώθηκε κατά 1%, που σημαίνει ότι εσύ και ο Σταύρος έχετε τα ίδια προσόντα, εργάζεστε τις ίδιες ώρες. Εμείς εδώ πληρωνόμαστε το ίδιο. Παράδειγμα. Γιατί είναι στον ιδιωτικό τομέα διαφορετικά. Στον ιδιωτικό τομέα δεν ισχύει. Δεν ισχύει, δουλεύουν το ίδιο, αλλά αμείβονται λιγότερο, με αποτέλεσμα και όταν φτάσουν σε σύνταξη να έχουν και εκεί ανισότητες. Πρόσφατα και με μεγάλη μου θλίψη λέω ότι έχουν γίνει συζητήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί τις παρακολουθούσα υπό τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα, και το μεγαλύτερο κόμμα που κυβερνά ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, έχει ταχθεί εναντίον συγκεκριμένων μέτρων και προτάσεων για την μείωση και εξουδετερώση της ψαλίδας. Συνεπώς, αυτό το ζήτημα πραγματικά με ανησυχεί, μήπως και έχουμε πίσω γυρίσματα και για την εικόνα, αλλά και επί της ουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια Ευρώπη που πραγματικά δίνει φοβερές μάχες για την ισότητα και τα θέματα γυναίκας, διότι μπορεί άντρες να... Δεν θέλω να πω ότι κανένας άντρας δεν δουλεύει για την ισότητα προς Θεού, αλλά αν εμείς οι γυναίκες δεν μιλήσουμε για μας, τι θα το κάνουν για μας? Και βεβαίως υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Και μπορείτε να μιλήσετε και μέσα από την ψήφο σας. Και αυτό που παρατηρείτε σε κάποιες εκλογικές αναμετρήσεις είναι ότι οι γυναίκες δεν ψηφίζουν ενάντια σε αυτές τις πολιτικές, όπως αυτές που μας έχετε περιγράψει, τις οποίες υιοθετεί, όπως φαίνεται, το μεγαλύτερο κόμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαν και τα κόμματα να δίνουν και ακόμη περισσότερες επιλογές στις γυναίκες. Mm-hmm. Με ενίσχυση των ψηφοδελτίων, με πιο πολλές γυναίκες. Ή γιατί όχι, γιατί υπήρξαν προτάσεις εδώ στην Κύπρο, αλλά έπεσαν στο κενό. Γιατί όχι να περιλαμβάνονται περισσότεροι υποψήφοι στις ευρωεκλογές. Έχουν ευθύνη, λες, και τα και κόμματα. Είναι και η ποσόστοση. Mm-hmm. Κοιτάξτε, το θέμα της ποσόστοσης, δυστυχώς, το λέω πολύ δυστυχώς, είναι έναν αναγκαίων προσωρινών
με κεφαλαία το προσωρινό. Μέχρι να αποκτήσουμε. Μέχρι να φέρουμε τα μίλια μας. Μάλιστα. Για να το θέσω έτσι. Και πρέπει να πούμε ότι και τα κόμματα έχουν τεράστια ευθύνη, γιατί πολλές φορές βάζουν γυναίκες απλά για να βάλουν γυναίκες. Δηλαδή, ακούγεται αυτό το δημοσιογραφικό, το τιτλάκι θέλουν μια γυναίκα για να κλείσουν το ψηφοδέλτιο. Το ακούσαμε, ας πούμε. Είναι τραγικά πράγματα. Στο κόμμα το οποίο έχω την τιμή να. Μιλάω γενικά, δεν μιλάω ειδικά. Νιώθω ότι έχουν επιλεγεί δύο γυναίκες, οι οποίες η κάθε μία στο χώρο της έχουν. Είστε εξαιρετικές όλες οι υποψήφιες και το έχετε δείξει και στις συζητήσεις και το επίπεδό σας και όλα. Ως. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, κυρία Παναγιώτου, υπάρχει ένα σκηνικό. Αν ξεκινήσουμε από την Κύπρο, το οποίο διαμορφώθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα. Από τους 5 μήνες και μετά, που ουσιαστικά ξεκίνησε να κορυφώνεται η προεκλογική εκστρατεία. Θεωρείτε ότι το κλίμα είναι ευνοϊκό και θα βοηθήσει τον κόσμο να πάει την Κυριακή? Κοιτάξτε, έχω μέσα από αυτή την εμπειρία των 3 τελευταίων μηνών που κάνω τον προεκλογικό μου τον Μαγκύπριο, έχω καταλήξει στο ότι υπάρχουν 2 κατηγορίες πολιτών οι οποίοι δεν προτίθενται να ψηφίσουν. Η πρώτη κατηγορία είναι τα άτομα τα οποία πιστεύουν ότι η πολιτική δεν τους αφορά, δεν είναι μέσα στη ζωή τους και δεν τους ενδιαφέρει. Εκεί νομίζω ότι μπορείς να το αντιμετωπίσεις με το θέμα της καλλιέργειας πολιτικής κουλτούρας σε πολύ νεαρότερη ηλικία, για να δημιουργήσουμε πολιτικά όντα. Η άλλη κατηγορία είναι μια μερίδα πολιτών η οποία έχει απογοητευτεί από την πολιτική. Δεν την εκφράζει ο ξύλινος πολιτικός λόγος, οι ατάκες, τα συστήματα, οι συζητήσεις κενές περιεχομένου χωρίς επιχειρήματα, και απαξιώνει την πολιτική. Γι' αυτό ευθύνεται από τη μια το πολιτικό σύστημα και τα κόμματα. Από την άλλη ευθύνονται και οι ίδιοι οι πολίτες. Διότι εμείς ψηφίζουμε τη φωνή μας. Εμείς ψηφίζουμε τους πολιτικούς που θα μας εκπροσωπεύουν. Και όταν μιλάμε για έλλειψη γυναικών και υποεκπροσώπησή τους στην πολιτική ζωή ή στα κέντρα λήψης αποφάσεων, το 51% του πληθυσμού είναι γυναίκες. Άρα, ο πολίτης, είτε γυναίκα είτε άντρας, έχει τη δύναμη με τη ψήφο του και να εξυγχρονίσει την πολιτική και να επιλέξει γυναίκες. Και αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα το οποίο πρέπει να πάει. Όσον αφορά την αποχή, θα έλεγα ότι σε καιρούς που κρίνονται μείζωνα πολιτικά θέματα, το μέλλον του τόπου μας, το παρόν του τόπου μας, οφείλουμε, έχουμε καθήκον και χρέος σαν πολίτες μιας χώρας να βάλουμε την επιλογή μας στην κάλπη και να υπερψηφίσουμε ή να καταψηφίσουμε πολιτικές. Οπότε θεωρώ ότι είναι αναγκαιότητα η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές. Υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που θεωρώ πρέπει να λάβουμε υπόψη. Αυτήν την περίοδο η Κύπρος δέχεται απειλές και παραβιάσεις. Εάν στείλουμε το μήνυμα με ένα χαμηλό ποσοστό ότι δεν μας ενδιαφέρει, πώς θα διεκδικήσουμε περισσότερων ρόλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που την έχουμε ανάγκη, θα μπορούσε να πει κάποιος? Λοιπόν, θα φέρω ένα παράδειγμα που είναι και πρόσφατο, γίνεται το Brexit, όπου οι νέοι δεν πήγαν να ψηφίσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ως εκ τούτου, βάσει των δημογραφικών στοιχείων, το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό από την πραγματική λαϊκή βούληση, η οποία ίσχυε τη δεδομένη στιγμή στην κοινωνία. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με το διακύβευμα τόσο των ευρωπαϊκών εκλογών, όσο και για την Ευρωπαϊκή Κύπρο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό στις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε, στα θέματα ασφάλειας, αλλά και γενικά στα θέματα καθημερινότητας, να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη στις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Να στείλουμε ένα μήνυμα στην Ευρώπη ότι οι Κύπροι νιώθουν Ευρωπαίοι και να ενδυναμώσουμε εν τέλει την αξιοπιστία της χώρας μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκεφτείτε δηλαδή την επαύριο των εκλογών, εάν μας εκπροσωπούν αντιευρωπαϊστές ευρωβουλευτές. Τι θα γίνει? Αντιλαμβάνεστε ότι πλήττεται αυτόματα η αξιοπιστία της εκπροσώπησης μας. Θεωρείτε ότι αυτό είναι το στίχημα αυτών των εκλογών? Κοιτάξτε, μέσα στο ευρωπαϊκό επίπεδο, πρωταγωνιστικό ρόλο στο να πείθεις και να περνάς και να έχεις επιρροή σε πολιτικές είναι η αξιοπιστία. Εάν, για παράδειγμα, η Κύπρος που έχει 6 ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποστείλει το 50% της να εκφράζουν συγκεκαλυμμένο ευροσκεπτικισμό και να συμμετέχουν σε περιθωριακά σύνολα τα οποία αντιστρατεύονται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, τότε είναι την Κύπρο που αποδυναμωνούμε. Γιατί ο Κύπριος Ευρωβουλευτής την Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπροσωπεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρωτίστως.
Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι το μήνυμα που πρέπει να φύγει σήμερα, που είναι και η τελευταία μέρα μας σε δημόσιο βήμα, είναι ότι η συμμετοχή είναι αναγκαία, αλλά και το ότι έχουμε τη δύναμη οι πολίτες με την ψήφο μας να εξυγχρονίσουμε την πολιτική, να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης στους νέους ικανούς πολιτικούς για να ανανεώσουμε και να εξυγχρονίσουμε τον πολιτικό λόγο και όλα αυτά τα οποία δεν μας αρέσουν και τα αναθεματίζουμε. Πολλές φορές βάζουμε την τηλεόραση, γιατί και εγώ προέρχομαι μέσα από την κοινωνία, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, δεν έχω οικονομικό όφελος. Είναι και η πρώτη σας εμπειρία αυτή. Ναι, οπότε έχω τον παλμό της κοινωνίας, δηλαδή καταλαβαίνω την απογοήτευση του κόσμου. Ήταν και ο λόγος που ασχολούμαστε με την πολιτική. Άρα θεωρώ ότι έχουμε τη δύναμη. Παρά να το παίρνουμε μυρολατρικά και να λέμε ότι μα δεν έχουμε επιλογές. Υπάρχουν επιλογές. Δεν έχει καμία δικαιολογία ο πολίτης. Σε κάθε ψηφοδέλτιο, δεν μιλώ μόνο για το Δημοκρατικό Συναγερμό. Και κλείνω στο θέμα της αποχής λέγοντας ότι θέλουμε τον Κύπριο Ευρωπαίο πολίτη να αντιλαμβάνεται την ευρωπαϊκή του ταυτότητα. Να μην νιώθει απομονωμένος. Έχει λόγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ποια θα είναι η φωνή του. Να απαντήσω στην Κατερίνα για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. 4 του Απρίλη, Κατερίνα μου, πέρασε μια δέσμη προτάσεων με σύσσωμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αφορούσε την ισότητα και την εξισορρόπηση της εργασιακής και οικογενειακής ζωής. Μάλιστα, πάμε. Υπερψηφίστηκε και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Λοιπόν, στο στούντιο μας τηλεμεσό είναι η κυρία Μαρίνα Νικολάου, υποψήφια του ΑΚΕΛ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα από την όμορφη Λεμεσό. Καλημέρα στους τηλεθεατές μας και στις αγαπητές μου συνυποψήφιες. Λοιπόν, ποιο θεωρείτε, κυρία Νικολάου, το διακύβευμα αυτών των εκλογών, ποιο θεωρείτε εσείς, αν και οι πολίτες, μιλώντας και εμείς μαζί τους, καταλαβαίνουμε ότι θα ψηφίσουν με βάση τα δικά τους κριτήρια, τα δικά τους βιώματα και τα δικά τους προβλήματα. Είναι η πραγματικότητα αυτό. Όπως πραγματικότητα είναι το γεγονός ότι από όταν ξεκίνησε αυτή η προεκλογική εκστρατεία, τις πλήστες των περιπτώσεων και των φορών όπου κληθήκαμε να πάμε σε πάνελ για να συζητήσουμε, είχαμε μπροστά μας ζητήματα εθνικής ατζέντας και όχι ευρωπαϊκά θέματα. Αυτό προκύπτει, εκτιμώ, και από την ίδια τη θέληση και την απέτηση των πολιτών να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά τους και που τους επηρεάζουν άμεσα. Στην πραγματικότητα όμως η Ευρώπη, ξέρετε, δεν είναι τόσο μακριά μας. Είναι πάρα πολύ κοντά μας, πολλές φορές πολύ πιο κοντά μας από ό,τι φανταζόμαστε εμείς Βρυξέλλες. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σας ακούμε, ναι, πάρα πολύ καθαρά. Σας ακούμε. Περίπου το 80 με 85% των νομοσχεδίων τα οποία καλείται η Κυπριακή Βουλή, το Εθνικό μας Κοινοβούλιο, να υλοποιήσει αποτελούν απλώς συναρμονιστικές οδηγίες οι οποίες έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς μάλλον μπορούμε να καταλάβουμε το πόσο σημαντικές είναι οι εκλογές και το πόσο σημαντικό είναι να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Μπορεί και πρέπει να γίνει, εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να πάει να ψηφίσει, για να γίνει συμμέτοχος ακριβώς σε αυτήν την πορεία που θα λάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα επόμενα 5 χρόνια, δηλαδή τη μορφή που θα έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε, μια ματιά στο τι συμβαίνει στις ευρωπαϊκές κοινωνίες αυτή τη στιγμή μπορεί να μας πείσει ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε στην Ευρώπη. Μας χαρακτηρίζουν ευρωσκεπτικιστές αυτές τις δύο τελευταίες ημέρες. Εκτιμώ ότι δεν είναι τυχαίο, διότι το έχουμε ακούσει από τα στόματα πολλών υποψηφίων του Δημοκρατικού Συναγερμού. Εμείς όμως δεν είμαστε ευρωσκεπτικιστές. Εμείς είμαστε ευρωαπαιτητικοί και απαιτούμε μια άλλη Ευρώπη. Απαιτούμε μια Ευρώπη που να σέβεται τον εργαζόμενο, που να προωθεί την ισοτιμία των φύλων, γιατί άκουσα πριν ότι έγινε αναφορά στην ισότητα των φύλων. Θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να σέβεται τους λαούς της και να τους υπηρετεί. Θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να σέβεται τις επαναστάσεις της. Θέλουμε μια Ευρώπη που να σέβεται την ιστορία της. Γι' αυτόν τον λόγο εμείς καλούμε όλον τον κόσμο, ο οποίος διαμαρτύρεται αυτή τη στιγμή. Όλος ο κόσμος, ο οποίος βλέπει όλα όσα του έχουν πει ότι ισχύουν στην αλήθεια του και στη ζωή του, να μην ισχύουν, να δώσει βήμα στήριξης, να στηρίξει τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες εργάζονται καθημερινά και αδιάλειπτα προς το συμφέρον του και δεν είναι άλλες από τις... από τις δυνάμεις της αριστεράς. Κυρία Νικολάου, παρά το γεγονός ότι αυτές οι προτάσεις και οι θέσεις που μας έχετε προαναφέρει, όπως η καταπολέμηση της ανεργίας, η ισοτιμία των φύλων, η
πιο, αν θέλετε, επιθετικής μορφής κοινωνικές πολιτικές, είναι πολύ λογικές προτάσεις. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη κανείς τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών τα προηγούμενα χρόνια και τα ποσοστά της δυνάμεις των κομματικών συναγερμών, των κομματικών σχηματισμών, φαίνεται ότι δεν φτάνουν στα λαϊκά στρώματα ακριβώς αυτές οι προτάσεις. Έχετε αναλύσει τους λόγους ακριβώς που κατατάσσεστε σε αυτές τις πιο χαμηλές θέσεις όσον αφορά τα ποσοστά για τις εκλογικές δυνάμεις? Πρέπει να σας πω ότι η δική μας ομάδα στην τελευταία πενταετία, στις προηγούμενες ευρωεκλογές, είχε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Αν εμείς αναμένουμε να έχουμε περισσότερη αύξηση, βλέποντας ακριβώς και εξετάζοντας το τι συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, αλλά και με την επαφή και την επικοινωνία την οποία διατηρούμε με τα υπόλοιπα κόμματα με τα οποία είμαστε μαζί και εργαζόμαστε μαζί μέσα από την ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς. Γιατί και αυτό είναι καλό να το λέμε, να το γνωρίζει ο κόσμος. Ο κάθε ευρωβουλευτής αναπτύσσει, μπορεί να εκπροσωπείται, μπορεί να εκλέγεται από την Κυπριακή Δημοκρατία μάλλον, όμως το έργο το οποίο αναπτύσσει και η δουλειά την οποία κάνει είναι μέσα από τις πολιτικές ομάδες τις οποίες συμμετέχουν. Οπότε αυτό είναι πολύ καλό να το γνωρίζει ο κόσμος. Εάν δηλαδή στηρίξω τον Α υποψήφιο ή το ΑΚΕΛ για παράδειγμα, σε ποια ομάδα είναι που θα ενταχθούν οι ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ και τι ακριβώς ζητά αυτή η ομάδα? Τώρα, όσον αφορά στα αιτήματα τα οποία θέτουμε εμείς, δεν θέλουμε ανέφικτα αιτήματα. Για παράδειγμα, ζητήσαμε να θεσπιστούν βασικά νομικά και δεσμευτικά μέτρα για τα κοινωνικά δικαιώματα των Ευρωπαίων. Όταν είναι η ώρα να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν μια χώρα, κράτος μέλος, συμμορφώνεται ή πληρεί οικονομικά κριτήρια ή άλλα κριτήρια τα οποία τίθενται, μπορεί να το κάνει με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Την ώρα όμως που ζητούμε εμείς, για παράδειγμα, να κατοχυρωθούν νομικά δεσμευτικά μέτρα απέναντι στην εφαρμογή, για παράδειγμα, συλλογικών συμβάσεων, απέναντι στην εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών. Ναι. Δεν το κάνει αυτό η Ευρώπη. Εμείς αυτήν την Ευρώπη ακριβώς θέλουμε. Κυρία Νικολάου, είπατε προηγουμένως για την ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς. Είναι μια πολύ μικρή ομάδα. Θα σας πει κάποιος γιατί να ψηφίσω κάποιο ευρωβουλευτή που θα πάει να ενταχθεί σε αυτή την μικρή ομάδα ή την ομάδα των Πρασίνων, για να μην παρεξηγηθώ, ή μια άλλη μικρή ομάδα, και να με στείλω έναν καλό ευρωβουλευτή, να πω, που θεωρώ ότι είναι προοδευτικός, στο Λαϊκό Κόμμα, που είναι μια ισχυρή ομάδα. Ναι. Μετά την αποδυνάμωση και των σοσιαλιστών έχει ενδυναμωθεί περισσότερο. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε αυτές τις εκλογές, φυσικά. Και οι να δουλέψω εκεί περισσότερο για να αλλάξω τα πράγματα. Πολύ καλή ερώτηση. Θα σας πω αμέσως. Γιατί ακριβώς πρέπει να δούμε και το τι κάνει κάθε πολιτική ομάδα. Εμείς πράγματι δεν ανήκουμε στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια. Δυστυχώς δεν έχουμε τόση δύναμη. Σας είπα, αναμένεται και επαναλαμβάνω ότι θα έχουμε μια πολύ σημαντική αύξηση σε αυτές την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή με το που θα έχουμε τα αποτελέσματα σε όλες τις χώρες κράτη-μέλη. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να δούμε και να μελετήσουμε το έργο της κάθε πολιτικής ομάδας απέναντι και στον τόπο μας, απέναντι και στην Κύπρο. Η δική μας πολιτική ομάδα είναι εκείνη η οποία σύσσωμη, και όταν λέω σύσσωμη εννοώ όλοι οι ευρωβουλευτές της δικής μας πολιτικής ομάδας, από όποια χώρα και αν προέρχονται ή από ποιον πολιτικό κόμμα και αν προέρχονται, στέκονται πάντα δίπλα στον τόπο μας, δίπλα στην Κύπρο, σε θέσεις αρχών. Μπορώ με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όταν έρχεται η ώρα των κρίσεων και όταν πρέπει να ληφθούν οι σοβαρές οι αποφάσεις ή οτιδήποτε αφορά στην Κύπρο, δυστυχώς βλέπουμε να μεταφράζεται η πολιτική τους συμπεριφορά με όρους οικονομικούς και όχι με όρους όπως θα έπρεπε να ήταν, για παράδειγμα, αυτός της αλληλεγγύης, αφού έχουμε και Κύπριο Ευρωβουλευτή ο οποίος συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και θα γίνω πολύ συγκεκριμένη. Στην τελευταία έκθεση πρόοδου της Τουρκίας κατέθεσε ανθρωπολογία το ίδιο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κύριος Μάλφρετ Βέπερ, τον οποίο διαφημίζουν τώρα τελευταία, με την οποία ζητούσαν την χωρίς καμία προϋπόθεση την αναβάθμιση της Ελληνιακής Ένωσης, την οποία διατηρεί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη με την Τουρκία. Είναι αυτοί ήδη οι οποίοι καταψήφισαν θέση δική μας, η οποία ζητούσε την κατάργηση όλων των εγγύησεων. Η δική μας η ομάδα στήριξε την Κύπρο, όχι του ΑΚΕΛ, επαναλαμβάνω. Στηρίζει πάντα και στέκεται πάντα δίπλα από τον τόπο μας. Και βάλτε μια νοτελεία, κύριε Νικολάου. Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, πάμε στην κυρία Ξάνθου. Ένα από τα άλλα μεγάλα ζητήματα που θεωρώ έπρεπε να βρίσκονται στο προσκήνιο της συζήτησης είναι η κλιματική αλλαγή. Ήδη βρισκόμαστε στο Μάη, τα σαραντάρια χτυπούν την πόρτα. Σε κάποιες άλλες γειτονικές χώρες ο υδράργυρος έχει ξεπεράσει τους 45 βαθμούς. Τι κάνουμε στα αλήθεια γι' αυτό? Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή είναι το νούμερο ένα επικίνδυνο θέμα που πρέπει να συζητούμε παγκόσμια, όχι μόνο στην Κύπρο. Αλλά να υπενθυμίσω ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, δεν είναι κάτι που έπεται ή κάτι που θα προκύψει. Αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στο Μάιο και έχουμε χτυπούμε ήδη τα σαραντάρια. Το Κάιρο, μια αναπνοή μακριά, έχει χτυπήσει ήδη τα 46 χθες και ακόμη δεν έχει μπει ο Ιούλιος και Αύγουστος. Υπάρχει ένα παγκόσμιο κίνημα ενάντια στην κλιματική αλλαγή, ή μάλλον ενάντια στην αδράνεια των πολιτικών και των διαφόρων κυβερνήσεων για να αντιμετωπίσουν τα θέματα κλιματικής αλλαγής. Και σήμερα, για να το πούμε, επειδή οι μαθητές μας βάζουν τα γυαλιά, σήμερα η ώρα 6 το απόγευμα πάλι θα υπάρχει συγκέντρωση μπροστά από το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκοσία. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν σιγά σιγά και αντίστοιχες διοργανώσεις και από τους μαθητές και τις υπόλοιπες πόλεις, γιατί πρέπει να πιέσουμε όποια και αν είναι στην εξουσία, όποια πολιτικά κόμματα και αν είναι που ευθύνονται, όλοι έχουμε την ευθύνη να πιέσουμε για να υπάρξουν αλλαγές. Από εκεί και πέρα, δεν έχει υπάρξει τρομερή συζήτηση για το πώς να χειριστούμε τα θέματα κλιματικής αλλαγής. Έχουν αναλυθεί οι λόγοι για αυτόν τον στόχο που δεν έχει φαίνεται τεθεί ως ύψιστη προτεραιότητα? Κοιτάξτε, το θέμα των κλιματικών αλλαγών είναι τεράστιο. Υπάρχουν δεκαετίες έρευνες, σχόλια, προσπάθειες για αλλαγή. Ακόμη και αυτή η κυβέρνηση είχε βγάλει μια στρατηγική για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η οποία ήταν απλά ένα ευχολόγιο πάνω στα χαρτιά, χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς τίποτα. Πρόσφατα, μόλις πριν δύο μέρες, έχει πάρει απόφαση το Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα διορίσει υπεύθυνο σύμβουλο για το θέμα κλιματικής αλλαγής. Αλλά με κυρία στόχευση το να μπορέσει να συντονίσει την εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας για να γίνουμε αιχμή του δόρατος στη Μέση Ανατολή και γενικά στην Ανατολική Μεσόγειο για αυτά τα θέματα. Κύριε Πρέπει όμως άμεσα να δούμε και τα δικά μας. Έχει περάσει το μήνυμα στον πολίτη ότι μέσα από δράσεις για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, εφαρμόζοντας μια περιβαλλοντική πολιτική, μπορούμε να λύσουμε προβλήματα όπως είναι η ανεργία, όπως είναι τα οικονομικά προβλήματα? Ότι η ανάπτυξη πρέπει να συνδέεται με τις περιβαλλοντικές δράσεις. Πρέπει όλα να είναι σχετικά και μπορούμε να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα του. Δεν το έχει καταλάβει ο πολίτης. Όχι, εγώ διαφωνώ μαζί σας. Εγώ πιστεύω οι απλοί πολίτες έχουν καταλάβει την απλή λογική. Παραδείγματος χάρη με το θέμα διαχείρισης των αποβλήτων. Εάν αυτή τη στιγμή είχαμε όντως διαχείριση αποβλήτων με διαλογή στην πηγή, όπου δηλαδή 100% έπρεπε είτε είσαι σπίτι, είτε είσαι επιχείρηση, εστιατόριο, ξενοδοχείο, οτιδήποτε, έπρεπε να κάνεις διαλογή ευθύς εξ αρχής στην πηγή, αυτόματα δημιουργείς δουλειές. Γιατί δημιουργείς ρεύματα ξεχωριστά, δημιουργείς δουλειά για αυτούς που μπορούν να διαχειριστούν αυτό το υλικό για να γίνει η ανακύκλωση, για να γίνει η πακετοποίηση για μεταφορά τους στο εξωτερικό. Μειώνεις τον όγκο των σκουπιδιών, τα οποία θα πρέπει να θάβουμε, τα οποία είναι προβλήματα που θα πρέπει να αναλύουμε αύριο. Εάν είχαμε καλύτερη πολιτική για τα θέματα ενέργειας, καταρχάς θα είχε μειωθεί το κόστος του ρεύματος στην Κύπρο. Άρα όλοι μας θα είχαμε δει έναν άμεσο όφελο στην ίδια την τσέπη μας, πέραν από τη μείωση των τιμών που θα προέκυπτε αναπόφευκτα εφόσον θα μειώνεται σοβαρά η παραγωγή των προϊόντων ή η διακίνηση των προϊόντων. Εάν αυτή τη στιγμή είχαμε μέσα μαζικής συγκοινωνίας, δεν θα είχαμε να ανησυχούμε ο καθένας για το πόσα θα πληρώσει για το φόρο, για το αυτοκίνητο το του. Το κυκλοφοριακό κοφούζιο. Μιλώ για τα απλά πράγματα. Ο κόσμος θα μπορούσε να έχει εξυπηρέτηση αληθινή. Γιατί είναι τόσο εύκολο για οποιοδήποτε Κύπριο πάει στο εξωτερικό να πάρει το τραμ, το λεωφορείο, να πάρει το μετρό, ενώ στην Κύπρο κατά διάνοια δεν υπάρχει. Δεν διανοείται ο μέσος Κύπριος να χρησιμοποιήσει μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Γιατί στην Κύπρο δεν έχουμε ακόμη πεζοδρόμια, που είναι μια από τις πιο βασικές ανάγκες για να μπορεί ο κόσμος να χρησιμοποιεί τουλάχιστον τα πόδια του για τις απλές του διακινήσεις? Εμείς φοβόμαστε να στείλουμε τα παιδιά μας να πάνε στο δημοτικό με τα πόδια, γιατί δεν υπάρχει επαρκές σύστημα πεζοδρόμων για να ξέρουμε ότι θα είναι ασφαλή τα παιδιά μας για να διακινηθούν. Χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο ακόμη και για να πάρουμε ένα γάλα από το αυτοπίο ή για να
να πεταχτούμε από τη μια γειτονιά στην άλλη γειτονιά λόγω αυτής της ανασφάλειας. Είναι τεράστια τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον, επηρεάζουν τον καθένα μας και τουλάχιστον εμείς ως κίνημα Νικολόγο Συνεργασία Πολιτών. Επειδή πάντοτε είμαστε με ομάδες πολιτών για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα και τα απλά, βλέπουμε ότι ο κόσμος ξύπνησε. Το πρόβλημα μας είναι ότι δεν μετουσιώνονται σε πολιτικές. Μέχρι πρόσφατα εξακολουθούσε η κυβέρνηση μας να προσπαθεί να δημιουργήσει σταθμούς όπως το Πεντάγωμο για υποτίθεται ολοκληρωμένη διαλογή σκουπιδιών. Πράγμα που είναι αδύνατον να γίνει. Είναι αδύνατον εάν τα σκουπίδια σου είναι σύμμικτα και τα απόβλητα από το τραπέζι σου και τα απόβλητα από την τουαλέτα σου. Συγγνώμη για που συζητούμε αυτά τα θέματα πρωί-πρωί. Δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμό. Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν είναι τουλάχιστον 15 χρόνια τώρα, ο Δήμος Αγλαντζιάς ξεκίνησε το πιλωτικό πρόγραμμα με το Pay As You Throw. 15 χρόνια. Ήταν επιτυχημένο το πρόγραμμα. Δεν είχαμε θέμα. Φοβόμασταν, ήμουν δημοτική σύμβουλο τότε, φοβόμασταν ότι ο κόσμος θα πέταγε τα σκουπίδια του στα αδειανά οικόπεδα για να αποφύγει την χρέωση. Και όμως δεν το έκανε, γιατί ήταν πολύ λογικό. Εφόσον με χρεώνεις μόνο όσα βγάζω, σημαίνει ότι είναι δίκαιο. Και ήταν μικρά τα ποσά. Ήταν κάτι που μπορούσε να ανταποκριθεί το πορτοφόλι του καθενός. Μάχεστε, λέτε ότι δεν μετουσιώνεται σε πολιτικές, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες ξυπνήσαν. Έπρεπε να μετουσιώνονται αφού κάνετε τόσες μάχες εσείς σαν Νικολέη. Το είδαμε με την πλαστική σακούλα. Όταν φέραμε πρώτα συνόμη για την πλαστική σακούλα το 2005, μας έβγαζαν τρελούς. Όταν έρθει η οδηγία η ευρωπαϊκή, η κυβέρνηση μας έκανε 3 χρόνια να φέρει το νομοσχέδιο. Δεν δεχόταν να μπει στη διαδικασία. Και όμως μόλις πέρασε ο νόμος, αυτόματα ο κόσμος το αγκάλιασε. Έχει σημασία όμως, γιατί μιλάμε για εκλογές, να μας πείτε. Ναι. Έχει χαμένες ψήφους. Βέβαια. Δηλαδή, όχι. Με την έννοια ότι ήταν να πάω να ψηφίσω τώρα, θα δω το δικό σας παράδειγμα. Τους οικολόγους έρχονται τελευταίοι, εγώ δεν παίζουν για να πιάνουν καμιά. Καλά, δεν ερχόμαστε τελευταίοι. Εντάξει, αλλά, ναι. Λέω τώρα εγώ μια συζήτηση μπορεί να γίνεται σε ένα καφενείο. Ναι, ο κόσμος έχει κολλήμα σπαστή τηλεόραση εδώ μας όλη μέρα. Λοιπόν, γιατί θεωρείτε ότι. Μόνο εμάς έχει χαμένες ψήφους σε αυτές τις εκλογές, γιατί θεωρείτε ότι έχει? Εννοείται με την έννοια του αν ψηφίσετε τον τάδε χώρο. Καιρούς να είμαι σίγουρη ότι είναι να... Κοιτάξτε, σίγουρα ο κόσμος πρέπει να σκεφτεί σοβαρά το πού θα πάει η ψήφος του. Και συζητώντας προηγουμένως και με την κυρία Νικολάου για το γιατί να πηγαίνουν 2 άτομα σε έναν μικρό πολιτικό κόμμα και να μην πηγαίνουν και σε άλλες ομάδες. Εμείς λέμε ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε 6 ευρωβουλευτές και να χαραμίζονται, αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε, να χαραμίζονται σε μόνο 3 πολιτικές ομάδες. Δίνουμε μία πρόταση, εμείς δίνουμε πρόταση για να επιλέξουν 2 άλλες πολιτικές ομάδες όπου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εκπροσώπηση. Αν επιλέξουν έναν από τα 3 άτομα του κινήματος Οικολόγος Συνεργασία Πολιτών, θα εκπροσωπηθούμε στην Ευρωπαϊκή Ομάδα των Πρασίνων. Εάν επιλέξουν από τα 3 άτομα της Συμμαχίας Πολιτών, θα εκπροσωπηθούμε στην Ομάδα των Φιλελευθέρων, στο ΑΛΤΕ. Η ΑΛΤΕ είναι η 3η σε δύναμη ομάδα αυτή τη στιγμή στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Πράσινη διαφαίνεται ότι θα είναι η 5η σε δύναμη ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, αν όχι η 4η, ανάλογα με το τι θα γίνει τελικά με την ομάδα του Σαλβίνη και του ακροδεξιού. Που εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Έχει αναφέρει προηγουμένως και η κυρία Τζόρτσια Παναγίου. Ότι πρέπει να φροντίσουμε να μην δίνουμε ψήφο σε άτομα τα οποία δεν θα μπορούν να μας εκπροσωπήσουν. Εάν πάει άτομο από το ΕΛΑΜ, τη ρωτήσατε πριν, εγώ το λέω ξεκάθαρα. Αν πάει άτομο από το ΕΛΑΜ στην Ευρωβουλή, θα έχουμε μόνο 5 ευρωβουλευτές. Πάρα πολύ ξεκάθαρα. Να μου επιτρέψετε να πω ότι η ψήφος, το τι θα ψηφίσει ο καθένας και τα κριτήρια του, ανήκει αποκλειστικά στον κάθε πολίτη. Αλλά εκείνος που αποφασίζει τι θα ψηφίσει για τους λόγους του, πρέπει να είναι έτοιμος να αναλάβει και τις συνέπειες των επιλογών του και να με μουρμουρά μετά. Αυτό το λέω για να πω μια κουβέντα για την αποχή πολύ σύντομα, γιατί δεν τοποθετήθηκα πριν. Μιλώντας με τον κόσμο που είχα την επαφή μετά από που ήμουν κλεισμένη σε ένα στούντιο για τόσα πολλά χρόνια και μου έλειψε η επαφή για να τον ακούσω τον κόσμο, αντιλήφθηκα ότι πάρα πολλοί και νέοι και άντρες και γυναίκες και μεγαλύτερης ηλικία λένε τι να πάω τώρα να ψηφίσω αφού τίποτα να αλλάσει. Και εδώ έχουμε συγκεκριμένα επιχειρήματα για να δούμε ότι αλλάζουν πράγματα. Και ότι δεν έχει χαθεί η δύναμη που έχει ο κόσμος να αλλάξει κατευθύνσεις. Παρακολουθώντας τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική, συνειδητοποιούμε ότι στην Κύπρο κινούμαστε λίγο πιο αργά. Είμαστε καμιά δεκαετία πίσω από την Ελλάδα, είμαστε καμιά 20ετία πίσω από ευρωπαϊκές χώρες, 30 χρόνια πίσω από τους ρυθμούς που προχωρούν στην Αμερική. Άρα έχουμε παραδείγματα για να δούμε ότι μπορεί πιο αργά αλλά αλλάζουν τα πράγματα και μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Ακούμε ναι την ακροδεξιά να λέγει θέλουμε να πάμε ενός, το δύο ρίπι εγώ το λέω, μέσα στην Ευρώπη για να τη διαλύσουμε ουσιαστικά.
ακούμε άλλη πλευρά που λέει θέλω να μπω μέσα στην Ευρώπη για να την αλλάξω. Η Ευρώπη αλλάζει, εξελίσσεται όπως αλλάζουν και οι κοινωνίες. Αναπόφευκτα τη σημασία έχει να πάμε να ψηφίσουμε για να καθορίσουμε τον τρόπο που θα αλλάξει και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει. Γιατί εμείς θέλουμε ναι, μια Ευρώπη και πρέπει να πω ότι και ως πολύ διαχρονικά πιστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχρονικά πιστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι και το Δημοκρατικό Κόμμα και με τη συμμετοχή του στο δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα στο συνασπισμό των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου πιστεύουμε στην Ευρώπη, αλλά θέλουμε μια Ευρώπη που να είναι πιο ανθρώπινη με τους ανθρώπους, που θα είναι πιο διεκδικητική και αποφασιστική και αλληλέγγυα όταν παραβιάζεται η κυριαρχία ενός κράτους μέλους της, μια αλληλεγγύη που δεν θα περιορίζεται στα λόγια και μια Ευρώπη πιο δίκαιη. Είναι γεγονός ότι την τελευταία πενταετία, όταν ξεκινήσαμε, έχουμε καταφέρει με τη συμμετοχή μας στο S&D να αλλάξουμε συγκεκριμένες νοοτροπίες, με αποτέλεσμα να έρθει πιο κοντά μας το S&D σε ό,τι αφορά τα δίκαια τα εθνικά ζητήματα. Τα εθνικά ζητήματα ήταν μακριά. Ήταν πάρα πολύ μακριά. Και ήρθε πολύ κοντά. Παράδειγμα, οι πρόσφατες ανακοινώσεις που ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Τώρα, αυτά για την Ευρώπη που θέλουμε. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο που θέλουμε. Η Κύπρος είναι Ευρώπη. Είναι Ευρώπη, είναι Ευρώπη, αλλά είναι μια Ευρώπη, είναι μια ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει ηγεσία, προσπαθεί να το εφαρμόσει. Είναι μια, ευρωπαϊκή χώρα που για να πάρεις ένα φάρμακο πρέπει να αιτηθείς από χίλιους αρμόδιους για να πάρεις την έγκριση σου, να πάρεις το αυτονόητο, το δικαίωμα στην υγεία δηλαδή. Είναι μια ευρωπαϊκή χώρα που ταλαιπωρεί γραφειοκρατικά τους πολίτες της. Έχετε περιγράψει πολύ εύστοχα τα ερείπια των διακυβερνήσεων των τελευταίων 11 ετών. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν καλύτερα τα πράγματα. Βεβαίως και είχαμε ηγεσία τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είχαμε ηγεσία, αλλά τουλάχιστον επί Προεδρία Τάσου Παπαδόπουλου που και αυτά μιλούν τα στοιχεία. Ο οποίος είχε παραλάβει αδιαταμεία, παρέδωσε πλεονάσματα, οι δείχτες έβλεπαν πάνω. Εκτός από την ανεργία που έβλεπαν κάτω, ήταν μια εύρωστη κοινωνία. Οι τράπεζες δεν είχαν πρόβλημα. Ήταν, αν θυμάστε τότε, οι διαδικασίες της ένταξής μας στην Ευρωζώνη που περάσαμε με επιτυχία. Άρα, ναι. Όταν κάποιοι μιλούν για το κάθε ότι ήταν χειρότερα πιο παλιά, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω. Εντάξει, γι' αυτό είναι και η προσπάθεια. Κάποιοι ειδικοί που λένε ότι οι φούσκες της οικονομίας ξεκίνησαν όμως τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό δεν αποδείχθηκε. Ας πάμε πίσω και στο χρηματιστήριο. Ήμασταν τόσο έξυπνοι που με μια φούσκα περιπέξαμε όλους τους Ευρωπαίους και μπήκαμε στην Ευρωζώνη. Να μιλήσουμε για το σήμερα. Κάνοντα την περιγραφή ω αλλά είναι μια πραγματική εικόνα. Ναι, και άλλα. Και ο κόσμος περιμένει να ακούσει θέσεις για το πώς αυτοί που θα εκλεγούν θα στείλουν τα μηνύματα για να εναρμονιστούμε με αυτές τις νοοτροπίες. Υπάρχουν τρόποι να επαναφέρουμε τον τόπο στη σωστή πορεία και ναι μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι το θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα πρωταγωνιστήσει στην επίλυση του Κυπριακού. Αλλά αξιοποιώντας το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου μπορούμε να αξιοποιήσουμε εκείνες τις ευρωπαϊκές αρχές που θα δημιουργήσουν έναν ανάχωμα στις όποιες προσπάθειες γίνονται είτε από πλευράς Τουρκίας με την εξάρτηση που έχει δημιουργηθεί λόγω και του μεταναστευτικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αξιοποιήσουμε εκείνη τη βάση ώστε να αποτρέψουμε τις οποιασδήποτε προσπάθειες είτε έμμεσης είτε παρεμφερούς αναβάθμισης του ψευδοκράτους. Από εκεί και πέρα όμως το 85% της καθημερινότητας μας που ορίζεται από νόμους έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπετε πολύ σωστά για το ΓΕΣΥ. Σκεφτείτε να μην είχαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας αναγκάζει να εναρμονιστούμε, να καταργήσουμε την πλαστική σακούλα, να διατηρούμε ζητήματα ισότητας, να προχωρήσουμε σε κάποιες μεταρρυθμίσεις. Άρα, πρέπει να λύσεις και να εφαρμόζονται το αντινόμιο όμως, γιατί περνούν πολλά ώρα από το κοινοβούλιο μας, αλλά στην εφαρμογή αυτό, είναι το κάπου σταυριανή, κάτι δεν πάει καλά. Ούτε εκείνον είναι. Ό,τι είναι καλό για τον πολίτη, δυσκολεύεται να περάσει. Αυτό, αγαπητοί μου Σταυριανή, είναι αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, όπως και με το ΓΕΣΥ, η Βουλή έκανε τη δουλειά της. Το ψήφισε. Τώρα η δουλειά είναι στην κυβέρνηση να το εφαρμόσει. Σίγουρα είναι στην κυβέρνηση, αλλά δεν πρέπει να πολεμάται και απ' έξω.
Από πού έξω? Από κάποια κόμματα που λέγεται ότι το πολεμούν και δεν προσκάπτουν. Το στηρίξαμε, το ψηφίσαμε και αναμένουμε να ανταποκριθεί η κυβέρνηση στη σωστή εφαρμογή του. Γιατί ξέρετε, παίζουμε και πελόγκα ποτέ στην εναρμόνιση των οδηγιών και μετά που έρχονται τα προστήματα. Και αντιλαμβάνεστε τι λέω. Εμείς το έχετε διαπιστώσει κι εσείς ότι λέγεται και κάποτε διαπιστώνεται ότι υπάρχουν και κομματικοί πολέμοι του ΓΕΣΥ, γι' αυτό το αναφέρουμε. Επειδή εδώ εκπροσωπώ, όχι, δεν είμαι ως δημοσιογράφος, το έχω εγκαταλείψει για πάντα αυτό, εκπροσωπώ ένα κόμμα το οποίο θεωρώ ότι δεν το αφορά αυτόν το σχόλιο το οποίο λέτε. Είναι την καταληκτική μας... Όχι, όχι, δεν θα ήθελα να πω. Ετοιμάστε για τον επόμενο γύρο. Επόμενο στην κυρία Τζούρση Παναγιώτου. Φαίνεται ότι θα έχει απώλειες στο Λαϊκό Κόμμα. Μιλούσατε πριν για την ανατροπή των δημοσκοπήσεων στην Ολλανδία. Γι' αυτό, γιατί ήθελα να συνδυάσω. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια εκτίμηση ότι το Λαϊκό Κόμμα, η ομάδα του Λαϊκού Κόμματος, θα έχει μείωση των ποσοστών του. Θα δούμε κάτι ανάλογα που είχε υποστεί οι σοσιαλιστές τα προηγούμενα χρόνια. Και μια και αναφερθήκατε στην Ολλανδία, είχαμε ανατροπή των δημοσκοπήσεων που έδιναν το εθνικιστικό κόμμα της χώρας να δίνει σκληρή μάχη για την πρωτιά μαζί με το συντηρητικό κυβερνών κόμμα και να βγαίνει πρώτο, σύμφωνα με τα exit polls πάντα, έτσι, το εργατικό κόμμα. Εσείς εδώ στην Κύπρο εκτιμάτε ότι θα ανατρέψετε τις δημοσκοπήσεις έτσι όπως παρουσιάζονται? Εγώ δεν θα κάνω εκτιμήσεις. Θα μιλήσει η κάλπη, όπως έλεγε ο αείμνηστος Κλειρίδης. Τι ελπίζετε? Ότι βγάλει τσενέκα. Ναι. Λοιπόν, ελπίζω ότι ναι, θα έχουμε μια συμμετοχή η οποία δεν θα είναι μειωμένη από τις προηγούμενες φορές, όπως δείχνουν και οι τάσεις, και ελπίζω ότι θα ενισχυθεί η κατεξοχήν Ευρωπαϊκή Παράταξη του τόπου, που είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Επειδή έχουν υποθεί διάφορα, έτσι να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά και μετά να τοποθετηθώ στο θέμα των ευρωεκλογών και της Ευρώπης που ονειρευόμαστε. Επειδή άκουσα πριν την κυρία Νικολάου που κατηγορούσε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θα ήθελα να αναφερθώ όταν πριν μιλούσα για συγκεκαλυμμένους ευρωσκεπτικιστές εν ώψη ευρωεκλογών. Έχουμε μια συμπεριφορά πάγια εκ μέρους της αριστεράς και του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου, που ήταν οι συνεχείς αναφορές από δεκαετίες στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μια κατεξοχήν υπεριαλιστική δύναμη που αντιστρατεύεται τους λαούς. Έχουμε μια θέση ενάντια στη δημιουργία Ευρωστρατού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ουσιαστικά είναι το εργαλείο προστασίας του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κράτη-μέλη της, για να προστατέψει τα σύνορα της, αλλά και από τις ασύμμετρες απειλές. Είχαμε μια στάση από την αριστερά στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εναντίον των κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Ρωσία, που τώρα είναι το προηγούμενο μας, όταν ζητούμε έμπραχτη αλληλεγγύη πέραν των ανακοινώσεων για κυρώσεις αντίστοιχες προς την Τουρκία. Είχαμε την πρόταση του 2013 που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε για την έξοδο από το ευρώ που ήρθε από το ΑΚΕΛ και ουσιαστικά σήμαινε βάσει των όρων ένταξης μας και έξοδο μας από την Ευρωζώνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε μια συμπεριφορά πάγια καταψήφισης κάθε χρόνο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια στάση πολιτική όμως. Ναι, απλά μίλησα για την... Είναι μια πολιτική δύναμη, είπε η κυρία Νικολάου, που δεν είναι πρέπει πιο απαιτητική. Που είναι κοιτάξτε, πιο απαιτητική, όταν καταψηφίσεις... δεν το δέχομαι αυτό, γιατί απαιτητικοί είμαστε και εμείς. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι η Ευρώπη είναι τέλεια, όμως δεν θέλουμε να την γκρεμίσουμε. Δεν θέλουμε να την γκρεμίσουμε και να χτίσουμε μια νέα. Το ΑΚΕΛ αυτό θέλει. Απορρίπτει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, γιατί πιστεύει ότι έτσι όπως είναι δεν ανταποκρίνεται στις δικές τους απαιτήσεις. Το σέβομαι. Έχω εδώ πληθώρα ανακοινώσεων τους τα τελευταία χρόνια και τοποθετήσεων τους από πρωτοκλασσάτα στελέχη, από τον Γενικό Γραμματέα και από άλλα πρωτοκλασσάτα στελέχη που απορρίπτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στη μορφή που έχει σήμερα. Απορρίπτεται την ισοτιμία των φύλων, τις πιο κοινωνικές, πιο ενισχυμένες κοινωνικές πολιτικές. Αγαπητέ μου Σταύρο, όταν το σπίτι μας έχει ρογμές, δεν τον κρεμίζουμε για να χτίσουμε άλλο. Διορθώνουμε πράγματα. Εμείς είμαστε εδώ για να προτείνουμε πολιτικές να βελτιώσουμε πράγματα. Κοινωνική πολιτική, δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση ότι έχουμε καταψηφίσει προτάσεις, τους λέμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτουργεί στη βάση προτάσεων από το κάθε κόμμα. Ναι. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα παίρνει τις δικές του προτάσεις. Έχει 217 έδρες αυτή τη στιγμή στις 751. Αντιλαμβάνεστε ότι το να πάει να ψηφίσει την πρόταση του πέμπτης δύναμης
Έχει τις δικές του ολοκληρωμένες πολιτικές. Επίσης υποβάλλει τροπολογίες. Ναι. Έχει πληθώρα προτάσεων. Ναι. Όσον αφορά τον Ευρωστρατό, θα ήθελα να μου διευκρινίσετε λίγο. Προστασία των συνόρων λέγεται από ασύμμετρες τέλος πάντων απειλές. Ποιοι είναι οι εχθροί της Ευρώπης και πρέπει να κάνουμε Ευρωστρατό, λέει το ΑΚΕΛ, όταν η Ευρώπη πλήττεται από την ανεργία, ιδιαίτερα στους νέους, τους χρόνια άνεργους, κοινωνικές ανισότητες, χίλια δυο προβλήματα που γι' αυτό το λόγο έχουμε και αυτή την αντίδραση των πολιτών εναντί της Ευρώπης. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν λειτουργούμε μονοθεματικά, δεν επιλέγουμε, δηλαδή λειτουργούμε διάφορες δράσεις. Ναι. Άρα, απλά εξηγήστε μας αυτό με το Ευρωστρατό, για να καταλάβουμε. Αναπτύσσουμε μετανάστες και κοινωνικές για να βελτιώσουμε την κοινωνική πτυχή της Ευρώπης. Αλλά από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προστατέψει την ασφάλεια των κρατών μελών της. Το πιο τρανό, η Τουρκία για παράδειγμα, τώρα παραβιάζει την Κυπριακή ΑΟΣ. Ζητούμε έμπραχτη αλληλεγγύη. Και λέμε ότι δεν έχουμε άλλο μέσο πέραν αποτρεπτικό για μια τρίτη χώρα να παραβιάζει την εθνική κυριαρχία. Αυτή τη στιγμή είναι η διπλωματία. Αν είχαμε ένα ευρωπαϊκό στρατό, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Ναι, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν αποφάσισαν τώρα να κάνουν τον ευρωστρατό γιατί είναι η Τουρκία και απειλεί την Κύπρο. Υπάρχει κάτι άλλο. Και θέλω να καταλάβω ποιος είναι ο εχθρός της Ευρώπης. Κοιτάξτε. Είναι για την προστασία του συνόρων όσον αφορά τους μετανάστες, είναι η τρομοκρατία. Όχι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο ευρωστρατός είναι ένα και έχει να κάνει με την προστασία της εθνικής κυριαρχίας των κρατών μελών. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή για την Κύπρο είναι η Τουρκία. Και για το θέμα του μεταναστευτικού, η πρόταση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είναι με τη δημιουργία 10.000 συνοριοφυλάκων μέχρι το 2020 για να προστατέψουμε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ανεξέλεκτες ροές. Άρα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα έχει να κάνει δηλαδή με την εξωτερική πολιτική και πώς να μετατραπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε έναν παίχτη εξωτερικής πολιτικής ανά το παγκόσμιο, αλλά και να έχει το εργαλείο να προστατέψει τα κράτη-μέλη και την κυριαρχία και την εθνική τους υπόσταση. Και αυτό είναι και το παράπονο μας αυτή τη στιγμή. Άρα να μην ζητούμε τα ρέστα όταν καταψηφίζουμε τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Στρατού. Λοιπόν, όσον αφορά το ΓΕΣΥ που αναφέρθηκε πριν, θα ήθελα να επιθυμίσω ότι το ΓΕΣΥ υλοποιήθηκε ουσιαστικά, αποφασίστηκε το 2001 επί διακυβέρνησης Γλαύκου Κλειδίδη και εφαρμόζεται τώρα επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη. Άρα το κόμμα το οποίο έχει φέρει αυτή τη μεταρρύθμιση στον τόπο είναι δημοκρατικό συναγερμός. Και στηρίζετε το ΓΕΣΥ εσείς? Φυσικά στηρίζουμε το ΓΕΣΥ, το έχουμε υπερψηφίσει, είναι νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας και περιμένουμε την υλοποίηση του. Θα είναι μεγαλύτερη μεταρρύθμιση του τόπου και μια μεγάλη παρακαταθήκη. Λοιπόν, αναφέρθηκε πριν η κυρία Χριστοφίδου. Ο λόγος που αναφέρθηκε προηγουμένως στο ΓΕΣΥ είναι ίσως για να δούμε πόσο εννοούσαν αυτά που διακήρυχθηκαν διαχρονικά ολόκληρες οι πολιτικές δυνάμεις και πόσο αποφασισμένες ήταν διαχρονικά να το εφαρμόσουν. Ακόμη και τώρα που εφαρμόζεται, φαίνεται παρουσιάζεται και κάποια αντιγλωσία. Κοιτάξτε να δείτε. Και είναι, ξέρετε, λίγο υποκριτικό κάθε φορά που έχουμε εκλογές να διακηρύττουμε έντονα τις θέσεις μας και μετά τις εκλογές είτε να τις ξεχνούμε είτε να είμαστε λιγότερο έντονοι όσον αφορά την εφαρμογή τους. Δεν δέχομαι αυτό που λέτε, γιατί είναι ο δημοκρατικός συναγερμός. Θα σας πω με επιχειρήματα. 2001 και εφαρμόζεται σήμερα. Είναι ο δημοκρατικός συναγερμός που πρωτοστάτησε, όπως είπα, για να έρθει το νομοσχέδιο στη Βουλή. Είμαστε εμείς που έχουμε βάλει νερό στο κρασί μας, ενώ αρχικά εντασσόμασταν υπέρ του πολυασφαλιστικού. Ναι. Είπαμε ότι για χάρη της μεταρρύθμισης και το καλό του τόπου θα πάμε με το θέμα της συνένεσης και της σύνθεσης και υπερψηφίσαμε το μονοασφαλιστικό, το οποίο πέρασε ομόφωνα. Αυτή τη στιγμή είναι νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είμαστε αυτοί που θα το εφαρμόσουμε και θα το υλοποιήσουμε. Αλλά θα πρέπει να διαχωρίσω κάτι. Είναι φυσικό ότι θα υπάρχουν πεδία βελτίωσης του ΓΕΣΥ, γιατί είναι μια τεράστια μεταρρύθμιση η οποία θα πρέπει να τρέξει για να δούμε. Δεν είναι αυτό που έχω πει. Ναι, καταλαβαίνω. Αναφέρθηκα στο 2001 και σήμερα έχουμε 2019. Μάλιστα. Είναι μια μεταρρύθμιση η οποία συζητούμε επί δεκαετίες. Από τη δεκαετία του 80. Τώρα καταφέραμε να το υλοποιήσουμε. Κάθε φορά είναι αυτή η προμετωπίδα. Θα πρέπει να είμαστε δίπλα του ΓΕΣΥ, να το στηρίξουμε, να λύσουμε τα όποια προβλήματα και διορθωτικές κινήσεις χρειάζονται. Αν πάει καλά, δεν θα φταίνει η άλλη.
Γιατί να φταίνει η άλλη, είναι μέσα στον νόμο. Το λέω γιατί όταν παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα πριν από μερικούς μήνες, ακούγαμε τοποθετήσεις του τύπου. Εμείς δεν θέλαμε μόνο ασφαλιστικό, θέλαμε πολύ ασφαλιστικό. Δεν φταίμε εμείς, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Μόλις προχθές, λέω για όλους, έτσι. Γι' αυτό το λέω. Σαν δημοκρατικό συναγερμό, η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Ήταν ότι έχουμε δώσει όλα τα εργαλεία, τα νομοθετικά για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και απαιτούμε να εφαρμοστεί για το καλό των πολιτών. Δεν έχω τελειώσει όμως. Έχουμε χρόνο. Γιατί η κυρία Κατερίνα Χρυστοφίδου πρέπει να φύγει. Απλά ήθελα να, απλά ήθελα να πω κάτι για το θέμα της, που αναφέρθηκε πριν η κυρία Χρυστοφίδου για τα άδεια ταμεία που παρέλαβε ο Τάσος Παπαδόπουλος. Από πού, από το Κλαφκό Κλειδί. Εμείς είμαστε αυτοί που παραλάβαμε άδεια ταμεία από τη διακυβέρνηση ΑΚΕΛ το 2013. Και, και εσείς επαραλάβετε άδεια. Εσείς δεν παραλάβατε. Για όνομα του Θεού. Παραλάβατε μια οικονομία εύρωστη. Αναφερθήκατε πριν στο ότι είχαμε καλύτερα νούμερα από τον Παπαδόπουλο. Ναι, το αναγνωρίζω. Ναι, το αναγνωρίζω. Αλλά να μην ξεχάσουμε ότι υπήρχε και η φορολογική αμνηστία η οποία βελτίωσε τα νούμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στη Λεμεσό, κυρία Νικολάου. Και ποιοι την εκμεταλλεύτηκαν για να μπορέσουν να επαναφέρουν. Πάμε στη Λεμεσό, κυρία Νικολάου. Είναι. Νομίζω δεν χρειάζεται ερώτηση. Έχετε ακούσει αυτό. Έχω πάρει πάρα πολλέ σημειώσει, αγαπητέ Σταύρο. Ξεκινώ λέγοντας το εξής. Αναφορικά με την ομάδα των σοσιαλιστών και στο κοινοβούλιο. Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρχε μια άτυπη συμφωνία μεταξύ των δύο μεγάλων πολιτικών οικογενειών, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από τη μία και των Σοσιαλιστών Δημοκρατών από την άλλη. Ήταν το λεγόμενο Grand Coalition. Μέσα από το οποίο ουσιαστικά ταυτίζονταν στις φιλελεύθερες πολιτικές και ευρωνοσιακές πολιτικές. Η ταύτιση ακριβώς αυτή της σοσιαλδημοκρατίας μαζί με τους δεξιούς και τους κυρίαρχους κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον που είναι η δεξιά αυτή τη στιγμή. Είναι συντηρητικά κόμματα, ναι. Τους έχει φέρει αυτή τη στιγμή να είναι αντιμέτωποι με υπαρξιακά ζητήματα σε πάρα πολλές χώρες τις οποίες είχαν προπύργια. Τώρα όσον αφορά στο δικό μας τον τόπο και στο ρόλο που μπορεί να παίξουν τα κόμματα σε αυτήν την πολιτική ομάδα. Πρέπει να σας πω ότι η συγκέντρια της έκθεσης προόδου της Τουρκίας είναι από τη δική τους πολιτική ομάδα. Και όμως κανένας από τους δύο ευρωβουλευτές, τους Κύπριους οι οποίοι συμμετέχουν εκεί, δεν κατάφεραν να την πείσουν να φύγει απαράδεκτες αναφορές όσον αφορά στα συμφέροντα και στην προάσπιση της δικής μας πατρίδας. Προχωρώντας, έχω ακούσει για το ζήτημα των κυρώσεων, ως το ζήτημα εκείνων το οποίο θα αποτελέσει και εργαλείο απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και την τουρκική επιθετικότητα. Πρέπει να σας πω ότι το μεγαλύτερο εργαλείο το έχουμε ήδη στα χέρια μας. Είναι αυτό το οποίο έκανα πριν αναφορά. Την Τελωνιακή Ένωση, την οποία ήδη διατηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Τουρκία. Γιατί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν δέχεται να την καταλήξουμε. Προφανώς γιατί εξυπηρετούνται οι μεγάλες αγορές της Γερμανίας και οι μεγάλες αγορές της Γαλλίας. Γι' αυτόν τον λόγο αρνούνται. Εμείς ακριβώς αυτήν την Ευρώπη είναι που θέλουμε να αλλάξουμε. Διότι ακούμε αυτά τις τελευταίες μέρες στα πλαίσια της επιχειρηματολογίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, η οποία κινείται σε αυτούς τους άξονες. Δηλαδή, όταν σταμάτησα να υπερασπίζονται ή να προσπαθούν να υπερασπιστούν τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος εξαπέλυσε νύβρις απέναντι στον κόσμο της αριστεράς, ξεκίνησε μια επιχειρηματολογία του σχετικά με τις εκλογές τις τελευταίες δύο μέρες να κινείται σε τρεις πολύ συγκεκριμένους άξονες. Ο πρώτος είναι αυτός των κυρώσεων. Εγώ διερωτώ με πίσω, γιατί δεν εγκαταλείπεται αυτή η δική εταιρική σχέση την οποία διατηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Τουρκία. Μπορώ να διερωτηθώ και άλλο πράγμα. Γιατί δεν καταργείται η ανήθικη συμφωνία την οποία έχει συμπράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Τουρκία όσον αφορά στους πρόσφυγες. Ευάφτισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, η καλή που αγαπά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ο Ευρωπαϊκός Συναγερμός, την Τουρκία μέσα σε μία νύχτα χώρα ασφαλή. Και την πληρώνουμε αυτήν τη στιγμή. Ναι, κυρία Νικολάου, αλλά για το Δημοκρατικό Συναγερμό που αγαπά την Ευρώπη, εσείς δηλαδή. Τι θέλετε να κάνετε? Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θέλουμε να αλλάξουμε αυτά τα πράγματα μέσα στην Ευρώπη. Ξέρετε κάτι, υπάρχουν και καλά πράγματα στην Ευρώπη. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για το περιβάλλον. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι ζητούμε επιτακτικά την εφαρμογή του. Δεν θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να κλείνει τα μάτια
όταν πρόκειται να δώσει λεφτά, για παράδειγμα, στην υγεία, στην παιδεία, αλλά να βρίσκει πολύ εύκολα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία εν δυνάμει θα γίνουν 38 δισεκατομμύρια για να δοθούν στις στρατιωτικές βιομηχανίες. Και στην ενίσχυση ουσιαστικά των στρατιωτικών βιομηχανικών της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ας μην κρυβόμαστε. Δηλαδή, έτσι για να καταλάβουμε. Θέλω να απαντήσω όμως σε πολλά πράγματα τα οποία έχουν αναφερθεί για να μην αφήσουμε έναν απάντητα. Έχει αναφερθεί το ζήτημα των συνόριων φυλάκων και του Ευρωστρατού. Εμείς θεωρούμε, και δεν πρέπει να ξεγελιόμαστε, ότι η ΠΕΣΚΟ, που είναι αυτό το οποίο συζητούμε τώρα, το οποίο είναι ο πρόδρομος του Ευρωστρατού, για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται, δεν πρόκειται να ωφελέσει σε τίποτε άλλο πέρα από την περαιτέρω ενίσχυση και στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τη στρατιωτική ενίσχυση που έχει αυτή τη στιγμή η Ένωση με το ΝΑΤΟ. Ξέρετε, η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τον κόσμο και να τρέφουμε ψευδεστήσεις σχετικά με το τι πρέπει να γίνει ή το πώς πρέπει να τερματιστεί η τουρκική επιθετικότητα και η τουρκική προκλητικότητα. Εμείς έχουμε λύσει και την έχουμε μπει και στο Εθνικό Συμβούλιο. Με άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ούτως ώστε η Τουρκία είτε να αναγκαστεί σε λύση, είτε να εκτεθεί στη διεθνή κοινότητα. Έχω ακούσει για τον προϋπολογισμό τον οποίο καταψηφίζουμε. Φυσικά και τον καταψηφίζουμε. Εμείς καταψηφίζουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος αφαιρεί λεφτά από τα ταμεία συνοχής και πρέπει να ενημερώσω και το πάνελ αλλά και τον κόσμο ότι είναι λεφτά από τα οποία υποφελείται και η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος αφαιρεί λεφτά από τα Ταμεία Αγροτικής Ανάπτυξης και είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος βρίσκει τόσα δισεκατομμύρια στις στρατιωτικές βιομηχανίες. Το ΑΚΕΛ καταψηφίζει ως πολιτική άποψη αυτό. Είναι η πολιτική μας θέση. Δεν κατάλαβα, δεν δικαιούμαστε να έχουμε πολιτική θέση. Ξέρετε κάτι, ο Δημοκρατικός Συναγερμός καταψήφισε προϋπολογισμό του Εθνικού μας Κοινοβουλίου επί καιρό Χριστόφια. Εμείς δηλαδή γιατί έπρεπε να ανεχόμαστε την καταψήφισή τους ως πολιτική άποψη και ως πολιτική θέση, αλλά αυτοί τώρα το χρησιμοποιούν μάλιστα και ως πολιτικό επιχείρημα. Δεν είμαι εγώ πολύ περήφανη που καταψηφίσαμε έναν τέτοιο προϋπολογισμό, ο οποίος αφαιρεί λεφτά από την ανάγκη του την άμεση ανάγκη του κάθε Ευρωπαίου πολίτη για να την δίνει στα όπλα. Δεν είναι αυτή την Ευρώπη που θέλουμε εμείς. Και βάρτε μια απελία, θέλετε, ολοκληρώνοντας, για να δώσουμε τον λόγο στην κυρία Χριστοφίδου, πρέπει να την αποδεσμεύσουμε και θα επανέλθουμε για τα καλλιτεχνικά σας σχόλια. Ευχαριστώ. Έχω πάρει και την άδεια να πει την έξι. Εντάχει, για το ΑΚΕΛ, απλά να θυμίζουμε ότι υπήρχε μια εποχή των καιρών της κρίσης που ακούγαμε από αυτήν την πλευρά ακόμη και ιδέες για έξοδο από το ευρώ, το θυμίζω. Και δεν πρέπει, επειδή μίλησε και η κυρία Νικολάου, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, δεν μπορούμε ούτε και να υποκρινόμαστε, γιατί είναι το ΑΚΕΛ που έφερνε μνημόνια και μετά από λίγων καιρών πήγαινε το ίδιο να διαμαρτυρηθεί κατά των μνημονίων. Απλά για να το θυμόμαστε. Είπε η κυρία Τζόρτσια Παναγιώτη Κωνσταντίνου ότι όταν το σπίτι μας έχει ρογμές, δεν το χαλάμε για να χτίσουμε άλλον, αλλά το διορθώνουμε. Διερωτώ με, οι ρογμές είχαν και κυπριακές αερογραμμές. Εκλείσαμε τις. Ρογμές είχε και ο συνεργατισμός. Εκλείσαμε το. Για να σχολιάσω τα όσα έχουν λεχθεί. Τώρα, για μια πιο ισχυρή στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα θέλαμε μια πιο ισχυρή στήριξη με έναν περιεχόμενο λεκτικό και δεσμευτικό. Όντως, η διπλωματία και η νομική οδός είναι τα μόνα μας όπλα. Αλλά έχει σημασία και το πότε λαμβάνουμε μέτρα. Διότι αν λαμβάναμε μέτρα αυτά που κάνουμε τώρα με το διεθνές δίκαιο, με το μέρος μας που το έχουμε πάντα από το 2014 που άρχισε να αλωνίζει τον Μπαρμπαρός, ίσως σήμερα να μην ήταν το φατίχ στην περιοχή. Και εντελώς καταληκτικό σχόλιο. Τελευταία μέρα σήμερα της προεκλογικής μας. Εγώ θέλω να πω ότι έχουν επιβεβαιωθεί οι επιλογές μου. Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ ικανοποιημένη που έχω κάνει αυτή τη μετάβαση. Αυτό το ταξιδάκι. Δεν είναι ταξιδάκι. Είναι η αρχή ενός νέου, μιας νέας ζωής. Και δεν έχει μαύρη πέτρα πίσω σας. Δηλαδή. Όχι μαύρη πέτρα. Απλά θεωρώ πώς, ότι ηθικά, επειδή είναι λειτουργήματα και η πολιτική και η δημοσιογραφία, από τη στιγμή που δημιουργήσεις και τοποθετηθείς με έχεις πολιτικό περάσει χαρακτήρα, τη γραμμή, δεν πρέπει να επιστρέψεις. Περνάς τη γραμμή. Συμφωνώ και, και ως μια πρώτη πολιτική πράξη, αν δεν κάνουμε θυσίες εμείς οι πολιτικοί, δεν μπορούμε να ζητάμε από τον κόσμο μετά να κάνει θυσίες, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, μόνο μπροστά.
με ικανοποίηση ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια αύξηση ποσοστών ήδη στο Δημοκρατικό Κόμμα σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές. Δεν εφησυχαζόμαστε. Συνεχίζεται σκληρή δουλειά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς για κάθε επιτυχία. Κάθε επιτυχία και στις γυναίκες, τις πολύ ισχυρές γυναίκες που κοσμούν τα ψηφοδέλτια όλων των κομμάτων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Ξάνθη. Να ξεκινήσω με μια μπάθα, ότι τουλάχιστον ως καταληκτικό σχόλιο θα ήθελα πάρα πολύ να πω ότι είναι ανάγκη να δούμε αυτές τις γυναίκες που έχουν κινητοποιηθεί αυτή τη στιγμή, που έχουν αναδειχθεί είτε λόγω του ότι προσπαθούσαν κάποια κόμματα να κάνουν patches για να βάλουν γυναίκες στο ψηφοδέλτιο, είτε όχι. Ακριβώς. Να μην φύγουν. Μπήκαμε σε έναν αγώνα να συνεχίσουμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά το 2021 έχουμε βουλευτικές εκλογές. Έχω δει άτομα, τα οποία, γυναίκες οι οποίες έχουν αναδειχθεί και είναι εξαιρετικές στη δουλειά τους. Θέλω να μην χαθούν από την πολιτική. Γιατί είναι και αυτόν το άλλο το κόστος. Στην Κυπριακή Βουλή. Όχι, δεν είναι μόνο θέμα Κυπριακής Βουλής, είναι γενικότερα θέμα ότι πρέπει να παρεμβαίνουμε. Και το λέμε αυτό συνέχεια. Τα πολιτικά κόμματα έχουν ευθύνη γιατί δεν φροντίζουν να ενδυναμώσουν τις γυναίκες από τις μικρές τις μονάδες που ξεκινούν για να δημιουργηθούν είναι τα μεγάλα σώματα. Από το τοπικό επίπεδο. Τιμούνται τελευταίες εβδομάδες να ασχοληθούν με το. Και μετά λένε ότι δεν βρίσκουν γυναίκες. Ακριβώς. Τώρα που τις βρήκαν, να βοηθήσουν αυτές τις γυναίκες να αναδειχτούν, όπως ο δικός μου πολιτικός χώρος βοηθά και έχει αναδείξει τόσες γυναίκες σε επίπεδο πολιτικών στην πολιτική του επιτροπή. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουν και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Αν είναι έναν κέρδος που θα βγει από αυτήν τη διαδικασία, εφόσον διαφαίνεται ότι δεν θα εκλεγεί γυναίκα, παρόλο που ελπίζω να ανατραπεί αυτή η τάση, ελπίζω ότι θα δούμε περισσότερες γυναίκες το 2021 στη Βουλή. Το άλλο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές και ο λόγος που ο κόσμος νιώθει αυτή την απόσταση από την Ευρώπη είναι μια ευθύνη και των πολιτικών κομμάτων για τον τρόπο που πολιτευόμαστε, αλλά και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σας παρακαλώ και σας προκαλώ να φροντίσετε τώρα η επόμενη πενταετία των επόμενων ευρωβουλευτών που θα βγουν, να φροντίσετε να εντάξετε στην επικαιρότητα, ειδικά εσάς το πρόγραμμα σας που είναι και τόσο δημοφιλές, εντάξετε την ενημέρωση για το τι συμβαίνει σε επίπεδο Ευρωβουλής. Το κάνουμε. Το χρειαζόμαστε τότε περισσότερο γιατί φαίνεται ότι δεν περνά το μήνυμα. Επιπλέον, εμείς δεσμευόμαστε τουλάχιστον ότι θα επιδιώξουμε σε επίπεδο Βουλής να προσπαθήσουμε να γίνονται περισσότερες παρεμβάσεις. Εκείνες τις 8 εβδομάδες που δικαιούται η Κυπριακή Βουλή, όπως όλα τα κοινοβούλια, δικαιούνται να παρέμβουν για να μπορούν να διαμορφώσουν, να συνδιαμορφώσουν τις νομικές προτάσεις που προέρχονται από ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα δεσμευόμαστε ότι θα τις παρακολουθούμε πιο στενά για να μπορούμε να προχωρούμε. Και επειδή τέθηκαν τα θέματα του ΓΕΣΥ, να υπενθυμίσω απλά. Ότι ο λόγος που χρειαζόμαστε είναι το ΓΕΣΥ, γιατί υπήρχε και μια έτσι παρανόηση. Αυτή τη στιγμή οι μόνοι που δικαιούνται την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νοσηλείας είναι τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία. Mm. Δηλαδή, άτομα που έχουν συγκεκριμένο εισόδημα ή είναι δημόσια λειτουργή ή το ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τώρα θα είναι όλοι οι Κύπροι. Μόνο και μόνο από αυτόν. Ως Κύπροι έχουμε κερδίσει. Θα υπάρξουν κάποια προβλήματα στην έναρξη του συστήματος. Είναι νέο σύστημα. Το δεχόμαστε. Είμαστε όλοι προετοιμασμένοι και σύνσωμοι θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε με τις αλλαγές. Τονίζω όμως ότι υπάρχουν κάποιες μονάδες. Δεν θέλω να λέω ότι είναι όλα τα κόμματα, αλλά υπάρχουν κάποιες μονάδες, κάποια άτομα σε πολιτικά κόμματα τα οποία προσπαθούν και αντιστρατεύονται στο ΓΕΣΥ. Ρίξτε μαύρο. Μην τους αφήσετε, μην αφήσετε αυτά τα άτομα να καταστρέψουν το όραμα του να έχουμε όλη πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτη. Λοιπόν, πάρα πολύ επιγραμματικά. Δύο αιχμές που αφέθηκαν να τις απαντήσω. Όσον αφορά την καταψήφιση προϋπολογισμού, μιλούμε για ένα προϋπολογισμό ο οποίος έβαζε τη χώρα 1 δισεκατομμύριο έλλειμμα το χρόνο και έβαλε σε έλλειμμα την κυπριακή οικονομία από τα 8 μέχρι 15 δισεκατομμύρια. Δηλαδή από τα 8 δισεκατομμύρια στα 15 δισεκατομμύρια. Άρα φυσικά και πράξαμε αυτό που έπρεπε να πράξουμε. Κυπριακές αερογραμμές αναφέρθηκε πριν ότι τις κλείσαμε. Ναι, τις κλείσαμε, δεν έχουν καμία σχέση με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Βρίσκω λίγο ατυχή τη σύγκριση. Λοιπόν, θα κλείσω με ένα ελπιδοφόρο όραμα, ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, που είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση για την οποία εγώ θα αγωνιστώ μέσα από πολιτικές, εάν εκλεγώ, εάν τιμηθώ με την ψήφο του λαού, πιο έξυπνη, πιο ισχυρή και πιο ανθρώπινη. Πιο ισχυρή, γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν οι 10.000 σύνοριοφύλακες που θα προστατέψουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δημιουργηθεί το ευρωπαϊκό FBI για τις ασύμμετρες απειλές και την τρομοκρατία. Πιο έξυπνη, γιατί πιστεύω στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης κατά του Καρκίνου, το οποίο εξήγηλε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, επηρεάζει σχεδόν όλα τα σπίτια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας εξαγγείλαμε και πρέπει σαν Κύπρος να έχουμε όλη την επιρροή για να αντλήσουμε τα μέγιστα δυνατά ωφέλη.
στα έξυπνα σπίτια για ηλικιωμένους, που είναι ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο επίσης εξαγγείλαμε, και επειδή αναφέρθηκε και πριν η γραφειοκρατία, πιστεύουμε στην κατάργηση 1000 ξεπερασμένων νομοθεσιών που θα καταπολεμήσουν ακριβώς τη γραφειοκρατία. Και έτσι θα καταφέρουμε να εξυγχρονίσουμε την πολιτεία μας. Όσον αφορά την ανθρώπινη Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύουμε στη δημιουργία του Ταμείου Ψηφιακής Μετάβασης και στη μάχη για την κλιματική αλλαγή. Θα ήθελα να αναφέρω ότι το Μάρτιο του 19 ο Κύπριος Ευρωπαίος Επίτροπος κατάφερε να βάλει την Κύπρο στο χάρτη των 20 μεγαλύτερων επιτευγμάτων, γιατί ήταν υπό τη δικό του επιτροπάτο που εγκρίθηκε το RESCUE, το πρόγραμμα πολιτικής προστασίας και ασφάλειας κατά των φυσικών καταστροφών, το οποίο είχα την τιμή να συμμετέχω με τη δική μου εμπειρογνωμοσύνη, και να στείλω το μήνυμα ότι την Κυριακή ψηφίζουμε και ενισχύουμε την Ευρωπαϊκή Φωνή της Κύπρου, που είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Καλή επιτυχία και εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σύντομα, κυρία Νικολάου, πάρα πολύ σύντομα και θα κλείσουμε. Επιγραμματικά θα κάνω και εγώ μια αναφορά απέναντι στο πόσο ευρωπαϊκός είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός ή στο πόσο αντιευρωπαϊστές είμαστε εμείς. Δεν ξέρω πόσο ευρωπαϊκό είναι πριν τις εκλογές να επικαλούνται ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. Δεν ξέρω πόσο ευρωπαϊκό είναι να καταδέχονται να συγκυβερνούν μαζί με την Εκκλησία. Δεν ξέρω πόσο ευρωπαϊκό είναι να αρνούνται να τοποθετηθούν όσον αφορά στα δικαιώματα των ανθρώπων ΛΟΑΤΗ. Δεν ξέρω πόσο ευρωπαϊκό ήταν αυτό που έγινε χτες, όταν το ίδιο το γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο εξέδωσε ανακοίνωση στις δηλώσεις του Προέδρου του κόμματός τους και στις απειλές ουσιαστικά που έκανε απέναντι στον κυπριακό λαό περί αλλίωσης του αποτελέσματος από τις ψήφους των Τουρκοκυπρίων. Το ίδιο το γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους τράβηξε το αυτή. Μάλιστα. Και τους έβγαλε ανακοίνωση. Λοιπόν, πρέπει εμείς να ολοκληρώσουμε, κύριε Νικολάου. Στείλτε το δικό σας μήνυμα έτσι για να κλείσουμε ομαλά. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη μετρά 110 εκατομμύρια συνανθρώπων μας, Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι ζουν στο όριο της φτώχειας ή και στη φτώχεια, μετρά 16 εκατομμύρια ανέργων και 4 εκατομμύρια στέγων. Εμείς καλούμε τον κάθε προοδευτικό, τον κάθε υγιώς σκεπτόμενο άνθρωπο, αυτόν που δεν θέλει να δει τις δυνάμεις του φασισμού να αναβιώνουν στην Ευρώπη, τον κάθε έναν από εμάς ο οποίος θέλει να στείλει ένα μήνυμα αντίστασης απέναντι σε αυτές όλες τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζουν οι κυβερνώντες στην Κύπρο, αλλά και απέναντι σε όλα όσα έρχονται τιμοπαράδοτα από τα διευθυντήρια των Βρυξελών, να στηρίξει ακριβώς τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες τα τελευταία 15 χρόνια έχουν συνεχή παρουσία αδιάλειπτη. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε το πιο δραστήριο κόμμα σύμφωνα με μετρήσεις του ιδίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι σε σύγκριση και με τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα τα οποία συμμετέχουν. Και καλώ τον κάθε ένα από εμάς να πάει στην κάλπη την Κυριακή. Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ελπίδας για τον τόπο, αλλά και για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλή επιτυχία και σε εσάς και σε όλες. Καλή συνέχεια. Και καλή υπομονή μέχρι την Κυριακή. Όλοι. Λοιπόν, εγώ σας αφήνουμε. Ακολουθεί η ελπίδα ειδήσεων. Θα τα πούμε πρώτο χρόνο στη Δευτέρα. Καλή ψυχή.